Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, γεια σας ρε παιδιά, καλησπέρα, τι κάνετε, τριτούλα σήμερα, τριτούλα ζάχαρη, τριτούλα μέλι, εύχομαι να είστε όλοι καλά, να έχετε ξυπνήσει με χαμόγελα στα μουτράκια σας, γιατί έχουμε 2022. Δεύτερη εκπομπή σήμερα. Δεύτερη εκπομπή για την πρώτη εβδομάδα του 2022. Mm-hmm. Εμείς εδώ είμαστε, παιδιά, πιστοί πάντα. Δεν πανάνε Χριστούγεννα. Έλα εδώ, ψιψίνι μου. Δεν πανάνε. Τι κάνετε, ρε παιδιά. Δείτε ένα ψιψινάκι. Έχει κάνει εγχείρηση, γι' αυτό το βλέπετε το έτσι εκεί στην άκρη. Δείτε ένα ψιψίνι. Γλυκούλι. Τέλειο. Δεν τα πάω καλά με τις γάτες. Δεν φαίνεται. Αλήθεια, δεν τα πάω καλά με τις γάτες. Αυτή η συγκεκριμένη την προηγούμενη φορά, στο προηγούμενο γύρισμα, είχε ανέβει πάνω μου και ούρλιαξα. Αλήθεια. Πάω καλά, την άλλη. Έλα τώρα το γλυκούλι. Γιατί... Ενώ τα σκυλάκια μου αρέσουν πάρα πολύ, δεν ξέρω. Ενώ εγώ και είναι... με τα σκυλάκια και με τις γάτες, τέλει. Κοίτα το τι γλυκούλι είναι. Αλλά κάτι θα θέλει η γάτα πάντα από σένα, κατάλαβες. Εδώ θέλει παρέα μόνο. Άστην εδώ. Η γάτα είναι θηλυκό. Η γάτα. Έλα, έλα. Έλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, πώς τη λένε τη γάτα που έχω στα χέρια μου? Ρούλα. Ρούλα. Χαρά. Ποιος έδωσε τέτοιο όνομα σε αυτή τη γάτα? Χαρούλα, μια χαρά. Ωραία, άρα είμαστε η Γεωργία Κουτσοκώστα, η Χαρά η γάτα. Ο Δημήτρης Ρέσος. Αχ, δες το τι ωραία που γράφει. Τέλεια. Τι θα πούμε σήμερα, ρε. Λοιπόν, θέλω να μας μιλήσεις λίγο για τη Φύλλα, όσο εγώ είμαι εδώ με τη Χαρά και σε ακούω. Τέλεια. Φυσικά στην παρέα μας είναι και η Φύλλα, το cult brand από το 1911. Το brand που δεν επιλέγουν μόνο κατεξόμενοι αθλητές, αλλά και οι fashion opinion leaders. Και βλέπεις και. Αποκλείεται. Και η Ρούλα, και η Χαρά εδώ, μια χαρά. Αποκλείεται να είσαι τόσο γλυκιά. Τέλειο. Μη φύγεις. Μη φύγεις τώρα που πήρες αυτό που θες. Τώρα τρελάθηκε, αυτό ήταν. Τη χάσαμε τη Γεωργία. Αυτό ήταν. Όχι, εντάξει, έλα. Πάμε. Τέλειο. Φύγαμε λοιπόν. Οπότε σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι το οποίο. Ή που θα σε ενθουσιάσει εσένα, ή που μάλλον θα σου φάνει περίεργο. Για την οπισθοδρομία. Τι σημαίνει? Α. Τρέξιμο ανάποδα. Έχω δει ανθρώπους να το κάνουν μέσα στη θάλασσα και στην άμμο. Οκ, πολύ καλό κι αυτό. Ουσιαστικά τρέχεις ανάποδα, γυμνάζεις με ακριβώς ανάποδο τρόπο τους μυς από ό,τι με το κανονικό τρέξιμο. Και θέλει κι αυτό λίγο ισορροπία, πρέπει λίγο να το βρεις στην αρχή. Εγώ θα σου πρότεινα να μην τρέχεις γενικά σαν τον τρελό, πολύ μεγάλες αποστάσεις ανάποδα, αλλά γενικά να το βάλεις στο πρόγραμμά σου σαν εναλλακτική άσκηση. Δηλαδή ναι, εκεί πέρα που μπορεί να κάνεις. Αυτό που έχουν συνηθίσει το σώμα σου. Μπράβο. Είναι ένα τελείως διαφορετικό ερέθισμα για τον εγκέφαλο και για το σώμα. Οπότε το να το εντάξεις στην προπόνησή σου μαζί με κάποια άλλα πράγματα που μπορεί να κάνεις, δηλαδή μπορεί να κάνεις καθίσματα, push-ups, μετά να τρέχεις ανάποδα, μετά να τρέχεις κανονικά και μετά πάλι. Ουσιαστικά γυμνάζει το σώμα πιο ολοκληρωμένα. Οπότε... Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Δεν είναι, πώς λέμε, ξέρω εγώ, ότι ας πούμε τα καθίσματα θα σου γυμνάσουν κυρίως τους τετρακεφάλους, θα πω εγώ. Ένα συγκεκριμένο είδος καθίσματος. Ναι, η οπισθοδρομία δεν θα γυμνάσει κυρίως δικεφάλους. Όχι, επειδή σπρώχνεις, έτσι όπως σπρώχνεις προς τα πίσω, γυμνάζεις και τετρακέφαλο πάρα πολύ. Αλλά δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο στοχευμένο. Όχι. Γυμνάζεις και αυτό όλο το πόδι, όπως γυμνάζεις το τρέξιμο. Απλά κυρίως πιο πολύ το τετρακέφαλο, γιατί σπρώχνεις προς τα πίσω. Λίγο τη γάμπα επίσης, γιατί σηκώνεις το πέλμα σου προς τα πάνω και σπρώχνεις με αυτή την κατεύθυνση. Οπότε ναι. Αλλά γενικά γυμνάζεις και αυτό όλο το πέλμα. Όλο το... Κοίτα η Χαρά της λέει: Πε μα καλά, Δημήτρη. Πόσο ενδιαφέρον έχει που κάθεται εδώ μαζί μας. Ωραία. Τέλεια. Οπότε ναι, μπορείς να εντάξεις στο πρόγραμμά σου την οπισθοδρομία και δες λίγο τις διαφορές που μπορεί να σου κάνει σε σχέση με το κανονικό τρέξιμο. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο, κοίτα πόσο αδύνατη είμαι που δεν μπορεί να βολευτεί πάνω μου. Όχι, είσαι στην μπάλα που πάει έτσι. Έλα, Χαρά. Όχι, είναι επειδή είσαι αδύνατη. Πάμε να δώσουμε break, Χαρά. Έλα. Πες. Φύγαμε σε Jason Derulo και Nuka. Love Not War. Φύγαμε. Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε χωρίς τη Χαρά, γιατί σας το είπα, γάτα είναι, θα σηκώθει και θα φύγει όποτε θέλει, όταν ναι, πάρει ναι, αυτό ναι. που θέλει. Βαρέθηκε λίγο. Με λίγα χάδια ήθελε και έφυγε. Λίγο Γεωργία και εξαφανίστηκε. Έτσι είναι. Ήθελε λίγη αγάπη, δημοσιότητα, που λέει και ο Κώστας. Ακόμα καλύτερα. Ήθελε την προσοχή μας, την γνωστό πήρε, θηλυκό. Έφυγε. Χωρίς πολλά. Λοιπόν, θέλω να πάμε στο θέμα μας. Τέλεια, φύγαμε. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για κάποιες τροφές οι οποίες έχουν κάποιες αντικαρκινικές ιδιότητες. Ουσιαστικά, προφανώς μπορεί να μην μπορείς να προλάβεις τα πάντα σχετικά με τον καρκίνο, αλλά υπάρχουν πολλές τροφές οι οποίες βοηθούν ή μάλλον μπορεί να προλαμβάνουν κάποιες μορφές καρκίνου. Για παράδειγμα, τα μήλα που έχουν πολυφενόλες βοηθούν πάρα πολύ θεωρητικά στον καρκίνο και στην πρόληψή του. Να πω ένα που είχα διαβάσει κάποτε. Για πες. Αλλά ορκίζομαι δεν έχω διαβάσει τα κείμενα, παιδιά. Πες μου. Άμα υπάρχει, πες μου. Κουκούτσι από βερίκοκα ή ροδάκινα. Δεν το ξέρω.
Δεν το ξέρω, δεν μπορεί και να το πει. Και ο Ορφέας το έχει διαβάσει. Θα μπορούσε. Ναι, ναι, ναι. Είναι το Β17, λέει και ο Καπερνάρος. Α, όλα. Α, κοίτα, δει. Κοίτα, όλοι δεις, το ξέρουμε όλοι αυτό, τόσο σχετικοί. Λοιπόν. Εκτός από μένα. Τεχνολόγο προφήμων, ο Κώστας. Αχα. Οπότε ναι, όποτε το κουκούτσι μπορεί όντως να το ψάξω κι εγώ. Αντίστοιχα, τα μούρα έχουν πάρα πολλά αντιεξιοδητικά και επίσης μπορεί να έχουν αντικαρκινικές ιδιότητες. Όπως π.χ. και το καρότο. Και όλα αυτά σας. Α, πάρα πολύ μου αρέσει το καρότο και να σου πω κάτι. Άμα τρως πολύ καρότο το καλοκαίρι θα μαυρίσεις περισσότερο. Έτσι λέει ο μύθος. Ποιος μύθος, βρε, παραγωγή μελανίνη. Από το καρότο. Ναι, μεν, αλλά θα πω εγώ. Εντάξει. Ό, μπορεί, αλλά μπορεί. Ό,τι περιέχει όχι. Μέσα, δεν αλλά η βασική πρόταση είναι ψέμα. Θα σου πω απλά ότι δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω σίγουρα. Οπότε. Μαζί σου. Θα το πω εγώ. Θα το ψάξω. Μία χρονιά μου άρεσε πάρα πολύ. Καρότο. Και μαύρισες εκείνη τη χρονιά. Περισσότερο από κάθε άλλη. Από το καρότο. Θα μπορούσε. Το πιστεύω. Δεν μπορεί το να πιστεύω. Είναι τυχαίο. Θα το ψάξω, αλήθεια. Ψάξτε. Αντίστοιχα όμως, βλέπεις φρούτα λαχανικά. Α, επίσης και τα φιλόδη λαχανικά έχουν πάρα πολλές αντικαταστάσεις. Φιλόδη, πράσινα. Μαρούλι και, ναι, μαρούλι και τέτοια. Οπότε ναι, και αυτά. Αλλά άμα, ναι, άμα το καλοσκεφτείς όμως είναι μήλο που έχει, είναι κόκκινο πράσινο, μούρα που έχουν και αυτά έντονα χρώματα, το καρότο που είναι πορτοκαλί. Δηλαδή, άμα βάλεις στη διατροφή σου πολλά που έχουν διαφορετικά χρώματα, φρούτα και λαχανικά, σίγουρα παίρνεις πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά στο σύνολό τους και αντίστοιχα μπορείς να προλάβεις και διάφορες μορφές καρκίνου. Είδες, όπως λέγαμε και στην εβδομάδα των Χριστουγέννων, ότι πρέπει τα λαχανικά σου να είναι πολύχρωμα. Μπράβο, πολύ σωστά. Γιατί σου δίνουν πολλά διαφορετικά συστατικά που το θέλει το σώμα. Οπότε, άμα δεν θυμάσαι συγκεκριμένα τι δίνει τι, καλύτερα είναι να παίρνεις λίγο απ' όλα. Είναι και μεγαλύτερη ποικιλία και για σένα. Είναι πιο ευχάριστο δηλαδή να τρως διαφορετικές τροφές συνέχεια από το να τρως συνέχεια τα ίδια τρόφιμα. Δηλαδή, οκ, πόσα μήλα να φας συνέχεια. Ένα μήλο την ημέρα. Άλλο. Το γιατρό τον κάνει πέρα. Και δεν λένε ψέματα. Όντως δεν λένε ψέματα. Αλλά δεν θέλεις να φας και κάτι άλλο. Εμένα μου αρέσουν, αλλά πόσο μήλο να φάω πια. Να σου πω που μου αρέσουν τα μήλα. Στο γάλα με τη βρώμη και την κανέλα. Οκ, ναι, και σε σμούθι και τέτοια που. Άρα σε μια θερμιδική βόμβα τελικά. Μια χαρά, δεν πειράζει. Έχει και αυτό την αξία του. Έχει. Να την ξαναδώσω την συνταγή τώρα, μια και είμαστε μετά τα Χριστούγεννα. Για πάμε. Λοιπόν, θα βράσετε γάλα στο τηγάνι. Θα βάλετε βρώμη. Αυτό δεν θα είναι τώρα σε πολύ ψηλή φωτιά για να μην σας αρπάξει. Ναι, ναι, ναι. Θα βάλετε βρώμη. Θα το ανακατέψετε μέχρι αυτό να γίνει έτσι, ξέρεις, να ρουφήξει η βρώμη, ναι, ναι, το γάλα και η βρώμη να. Να γίνει λίγο πιο πυκτό. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, ακριβώς αυτό ήθελα. Μια πολύ απλή λέξη, αλλά είδες πώς λειτουργεί ο εγκεφαλός μου. Συμπληρωνόμαστε ένα στον άλλο. Ακριβώς. Λοιπόν, βάζεις μέσα ψιλοκομμένο μήλο. Βάζεις κανέλα και βάζεις και μέλι. Εγώ θα πω να βάλουν και μια κουταλιά του γλυκού φυσικό βούτυρο. Παιδιά, θα γίνει. Όχι, δεν φαντάζεστε πόσο ωραίο. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Όμως. Και είναι και ζεστό. Οπότε και πάρα τώρα πολύ φορταστικό ξέρεις. Πρέπει να είναι αυτό. Πάρα περιμένεις. Πολύ. Εγώ, άμα το φάω αυτό μέχρι το μεσημεριανό και πιο μετά, ναι, ναι, δεν ναι, γίνεται ναι. Να φάω άλλο. Τέλειο. Οκ, okay, οκ. Okay. Φανταστικό, παιδιά. Είναι να το δοκιμάσετε πάρα πολύ ωραίο. Εννοείται. Θα το δοκιμάσω κι εγώ. Με έψησες. Λοιπόν, χαίρομαι. Να το δοκιμάσεις και θα δεις ότι θα βγει πάρα πολύ ωραίο. Και γιατί οι συνταγές της Τζο είναι αξιόπιστες. Εννοείται. Έχουμε δοκιμάσει άλλα κι άλλα. Το πικρό μέλι το περιμένουμε ακόμα, όπως και κάτι μελομακάρονα εδώ από την Τζο. Πέρασαν οι γιορτές. Μελομακάρονα δεν έχουμε δει. Οπότε εντάξει. Ωραίες συνταγές όμως μας δίνεις, δεν μπορώ να πω. Εντάξει, εγώ δίνω τα υλικά. Τη γνώση. Τα υλικά και εσείς τα φτιάχνετε. Την εκτέλεση, μπράβο. Εντάξει. Λοιπόν, κοίτα πάλι πώς κάθομαι. Μου έχει πει να κάθομαι έτσι. Ενώ εγώ έχω παιδιά, κλειδώσει. Ο Δημήτρης κάθεται έτσι και πραγματικά δεν πονά. Όχι, έχει κλειδώσει το σώμα εδώ. Έχει κλειδώσει πώς, από τα βάρη. Όχι. Εγώ σκέψω και εγώ κάθομαι έτσι πάρα πολλές ώρες και πιάνω τον εαυτό μου και ουσιαστικά κάνω αυτό συνέχεια. Οπότε όσο το θυμάμαι, απλά μετά από ένα σημείο μένει. Και όχι. Ρε παιδιά, δείτε εδώ μία διάμετρο. Ίσιοσε με το που το θυμήθηκε μια χαρά. Αυτό είναι και απλά κάθεσαι έτσι. Και συνηθίζεται μετά από ένα σημείο. Λοιπόν, Ορφέα, συγγνώμη που κουνιέμαι τόσο και σε ζορίζω. Λοιπόν, φύγαμε σε break. Μάικ με Έλενα Τσεγκρινού, πάρε με αγκαλιά και επανερχόμαστε με motivational tips, φυσικά. Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε με motivational tips. Φυσικά, όμως, την παρέα μας εδώ στο Fit Me Up έχουμε τη Φύλλα, γιατί η εκπομπή μας είναι το Fit Me Up by Φύλλα. Θέλω να σου πω λίγο για τη Φύλλα, γιατί είναι το ιταλικότερο streetwear brand, αλλά θέλω να κάνω κάτι που δεν έκανα πριν για να δείτε εδώ γιατί ρούχα μιλά. Θα το καταφέρω. Είναι η ζακέτα μου, έτσι, για άλλη μια φορά. Την έχει πάρει. Τις κρύες μέρες δεν υπάρχει καλύτερο από ένα αντρικό ρούχο. Ναι, ναι, ναι. Την έχει πάρει από τις γιορτές και ακόμα περιμένω να μου την επιστρέψεις. Την επόμενη φορά κανόνισε. Θέλω εγώ αυτή τη ζακέτα. Οι γυναίκες όταν σας παίρνουμε τα. Έτσι θα μείνω. Ελπίζω κάποια στιγμή να την πάρω πίσω. Οι γυναίκες όταν σας παίρνουμε τα ρούχα. Συγγνώμη, παιδιά, για το μικρόφωνο. Οι γυναίκες όταν σας παίρνουμε τα ρούχα δεν είναι για να τα επιστρέφουμε. Αυτό έχω καταλάβει. Δεν θα το πάρω ποτέ πίσω. Εντάξει.
Αποδέξτε και προχώρα. Τελείωσε, κρίμα, τόσο κρίμα. Λοιπόν, η Φύλλα, λοιπόν, το διασημότερο ιταλικό streetwear brand είναι ένα brand που δεν το προτιμούμε φυσικά μόνο εμείς, αλλά και πάρα πολύ fashion opinion leaders, πάρα πολύ καταξιωμένοι αθλητές και πάρα πολύ διάσημοι τόσο του εξωτερικού όσο και της Ελλάδος. Έχουμε δει Κόνη Μεταξά, Βλόσπα, Κατερίνα Στικούδη, αλλά και πάρα πολύ στο εξωτερικό όπως Έμιλι Ρατακόφσκι, Ριάννα. Μιλάμε για γυναίκες icons που φορώντας Φύλλα νιώθουν iconic everywhere. Πάρα πολύ ωραία. Έδεσε αυτό το icons, iconic. Τέλειο. Ισχύει, γιατί αυτό είναι το μότο μας εδώ. Νιώθουμε iconic everywhere όταν φοράμε Φύλλα. Πάμε λοιπόν στο θέμα μας. Για πες. Motivational tip. Τέλειο. Εσύ θα μου πεις, απλά εγώ έριξα ένα sneak peek και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που θα πούμε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τη μουσική, για πόσο η μουσική μπορεί να σε βοηθήσει στην προπόνησή σου. Εγώ γενικά μουσική μόνιμα όταν κάνω γυμναστική, δηλαδή όταν δεν κάνω. Εννοείται Mad Radio. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν ακούω ραδιόφωνο συνήθως στην προπόνηση και έχω, γιατί η μουσική που ακούω είναι λίγο περίεργη, είναι λίγο νταπαντούπα. Ρε άνθρωπε, τώρα 10 με 1 δεν δουλεύεις. Συνήθως ναι. 10 με 1 στο Mad Radio στους 106,2 υπάρχει εκεί πέρα η Γεωργία Κουτσοκώστα. Εγώ. Εννοείται. Εγώ και έχω πάρα πολύ ενέργεια. Μου, Γεωργία Κουτσοκώστα, και θα κάνω γυμναστική. Έχω τέλειο. Πάρα πολύ ενέργεια και λέω, έλα δώσε. Πάμε. Λοιπόν, άκου, αύριο αυτό θα γίνει. Όσοι ακούτε από τα γυμναστήρια, όσοι ακούτε. Εγώ. Μα βάλε εκεί πέρα 10 μία Γεωργία Κουτσοκώστα στο Mad Radio κατά 6,2. Θέλω shout-out το πρωί για τη γυμναστική, να μου δώσεις λίγο boost. Όποτε θέλεις να μου στείλεις, Γεωργία, σ' ακούω. Και θα πω, ρε, το Δημήτρη, το ρέσο. Και θα χτυπιέμαι, για το κορμί μας, τον παλικαρό μας. Θα σε στολίσω, να πούμε. Τέλειο. Και οπότε θα σου βάλω εκεί πέρα industry baby να δίνω. Μπράβο, μπράβο, όχι, πολύ σωστή. Χαίρομαι. Το περιμένω αύριο να κανόνισε. Εννοείται. Τέλεια. Αφού γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να ξεσηκώνουμε τον κόσμο με μπράβο, τη μουσική. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Συμφωνώ. Παρακάτω. Οπότε με τη μουσική βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή, άμα σκεφτείς ότι σε κάποια αθλήματα απαγορεύεται, γιατί σου δίνει πάρα πολύ boost. Δηλαδή, μπορεί να σου δώσει. Πολύ ωραίο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος ο οποίος τρέχει σε στίβο, π.χ. σε κάποιον αγώνα 200 μέτρων, π.χ. να φοράει ακουστικά, γιατί μπορεί να του δώσει boost στη. Άκου, συγγνώμη, παρένθεση. Εγώ για τη μουσική τρελαίνομαι. Mm-hmm. Τρελαίνομαι. Δηλαδή, θα βάλω μουσική σε μέρες που δεν είμαι καλά, θα προσποιηθώ ότι ξέρω να χορεύω, θα χορέψω σαν να μην με βλέπει κανένας και το επόμενο λεπτό θα είμαι τέλεια. Ωραία. Μου επηρεάζει πάρα πολύ την ψυχοσύνθεσή μου, την ψυχολογία μου. Ανάλογα με το τι μουσική ακούω και σε τι vibe ουσιαστικά μου δίνει, ναι, αλλάζει πάρα πολύ η διάθεσή μου. Εντάξει. Προσωπικά στο λέω αλήθεια, είμαι εξαιρετικά κυκλοθυμική. Εύθραυστα κυκλοθυμική με τη μουσική. Από τη μουσική κατευθείαν. Από τη μουσική. Ναι, 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 για μένα και ένα κακό κομμάτι. Κακό. Ένα πολύ στενάχρονο μελαγχολικό μπορεί να με ρίξει πάρα πολύ. Αντίστοιχα, ένα πολύ ανεβαστικό κομμάτι μπορεί να μου φτιάξει κατευθείαν τη διάθεση. Σύντομα στην προπόνηση, ναι, καμία σχέση. Είμαι in the zone με τη μουσική και απλά με μπουστάρει πάρα πολύ. Μη σου πω τα διατρεξίματα, πόσο βαριέμαι να τρέχω χωρίς μουσική. Ενώ με το που βάζω μουσική, πάει μόνο του, ρε παιδί μου, στον αυτόματο, δεν με νοιάζει. Υπάρχουν και λίστες που είναι ειδικά που αφορούν συγκεκριμένα το τρέξιμο, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Μία προπόνηση τρεξίματος. Γιατί σου δίνει ένα pace συγκεκριμένο, ένα συγκεκριμένο pace. Ρυθμό. Ένα συγκεκριμένο. Pace. Οπότε τρέχεις με ένα ρυθμό, ακούς τη μουσική, συνδυάζεται το βήμα σου μαζί με τη μουσική και τον beat. Αντίστοιχα, στο spinning γίνεται αυτό. Βάζουν πάρα πολύ έντονη μουσική. Α, ναι, με τα ποδήλατα. Ναι, 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 στο εσωτερικό ποδήλατο που και είναι αυτοματικό. Με το φωτισμό παίζουν, με βίντεο που παίζει και ουσιαστικά ανεβαίνει στο βουνό, παίζει μουσική και πηγαίνει συνέχεια με το beat και πεταλιά. Τέλειο γι' αυτό, πάρα πολύ καλό. Είδες, ρε φίλε, η μουσική. Οπότε ναι, κάνεις και δεν το καταλαβαίνεις γιατί σε έχει βάλει μουσική σε ένα vibe και σε ένα tempo συγκεκριμένο. Η μουσική έχει θεραπευτικές ικανότητες. Συμφωνώ, συμφωνώ. Δεν είναι να το υποτιμούμε αυτό. Αλήθεια. Συμφωνώ. Οπότε ναι, άμα σ' αρέσει η μουσική, βάλτε full στην προπόνηση. Ας πούμε, άκου στα top τραγούδια του Mad Radio, φυσικά και όλων των chart παγκοσμίως. Love No Aditi, το ξέρεις. Ναι, με. Ωραία. Ακαταλαβίστικο τραγούδι. Έχει μέσα αφρικανικά, έχει και αγγλικά. Ναι, ναι, απ' όλα. Ωραία, σύντομο story time. Είμαι με την έχω μια γυναίκα με την οποία συνεργάζομαι, φωτογράφος είναι. Είμαστε στα μάξιμο. Αυτή είναι Ρωσίδα, δεν μιλάει ελληνικά. Okay. Συνεννοούμαστε αγγλικά. Κλαίνε τα πτυχία του προφίσιν. Φλάκα κάνω. Λοιπόν, συνεννοούμαστε στα αγγλικά. Ακούω Mad Radio 106,2. Μπαίνει το Love No Aditi. Ναι. Μπαίνει το Love No Aditi. Και κατευθείαν ξεκινάμε και τραγουδάμε και οι δύο στα αγγλικά τα καταλαβίστηκα αφρικανικά. Και λέμε πόσο ωραίο τραγούδι. Ναι, ναι, και ναι, ξέρεις ναι. Ποιο είναι το θέμα, ρε παιδί μου. Στα καταλαβίστηκα, που εντάξει, εγώ έχω διαβάσει το στίχο, μου αρέσει πάρα πολύ. Συνεννοείστε. Στα καταλαβίστηκα, καταλαβαίνεις ότι ένα κομμάτι είναι ερωτικό. Ναι, σου βγάζει το feeling λόγω του beat. Ναι. Είναι απίστευτη η μουσική, ρε παιδιά, σας το λέω. Ναι, όπως να χορεύετε, να τραγουδάτε, να γλεντάτε για να παίρνει νόημα λίγο και να παίρνει έτσι boost η ζωή σας. Πολύ ωραία να λες. Μα έτσι, αυτό είναι η μουσική για μένα. Πολύ σωστή. Λοιπόν, συμφωνούμε. Φύγαμε σε Νικηφόρο, έχοντας πει όλα αυτά, παρακαλώ. Μία νύχτα θέλω μόνο και επανερχόμαστε.
Επιστρέψαμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, στο μέρος με τους celebrity. Αλλά μην ξεχνάτε ότι στην παρέα μας έχουμε και τη Φύλλα, το cult brand από το 1911. Το brand που δεν επιλέγουν μόνο καταξιωμένοι αθλητές, αλλά και οι fashion opinion leaders. Και μην ξεχνάτε ότι είναι το δημοφιλέστερο ιταλικό sportwear brand όλων των εποχών. Πάμε λοιπόν στους celebrity. Τι έχουμε σήμερα? Λοιπόν, σήμερα έχουμε θεματάρα. Έχουμε celebrity από μία σειρά φαινόμενο που ήρθε και έφτασε κατευθείαν στην κορυφή και δεν λέει να εκθρονιστεί από εκεί ψηλά. Από το Squid Game. Δεν έχω δει ακόμα. Τι πράγμα. Ναι, δεν έχω δει Squid Game ακόμα. Λέω να το δω κάποια στιγμή, αλλά μου φαίνεται λίγο περίεργο. Έχεις πάθει Eminem. Έχεις δει, φαντάζομαι, για να την δράει έτσι. Ναι, τι άλλο. Binge watching έκανα μέσα σε ένα βράδυ, είδα όλο το Squid Game. Έλα. Okay. Τι έλα, όλοι, όλος όλοι, ο πληθυσμός. Όλοι το έχουν δει τελικά. Ανήκεις στο 1% των ανθρώπων που δεν έχουν δει. Ορφέα. Του Ορφέα δεν του άρεσε. Δεν του άρεσε. Οπότε κατάλαβες. Όλοι μου λένε ότι εντάξει, καλό είναι, αλλά οκ. Okay, οπότε περιμένω κι εγώ. Παιδιά, δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Ακούω από το control πάλι να λένε τι λέτε ρε, και να τους γιουχάρουν εδώ πέρα που δεν έχουν δει Squid Game ή δεν τους αρέσει. Λοιπόν, σειρά φαινόμενο. Okay, οι πρωταγωνιστές έγιναν. Τι να σου πω τώρα. Ναι, εντάξει, φοβερά δημοφιλείς. Κατευθείαν. Ζητούνται από κάθε σειρά κορεάτικη. Η Κορέα γενικά, παιδιά, έχει ένα ιδιαίτερο γούστο στις παραγωγές, στα σενάρια, σε όλα αυτά. Δηλαδή, ιδιαίτερο γούστο. Τουλάχιστον ένα γούστο που δεν έχουμε εμείς συνηθίσει. Αλλά πάμε στο δικό μας το θέμα για τώρα. Πάμε. Έχουμε. Kong Yu. Kong Yu. Για να δούμε. Πω! Πω! Οκ. Μια χαρά. Πολύ καλός. Ρε. Τι έχω πάθει με τους Κορεάτες εγώ τώρα, μπορεί να μου πει. Και την άλλη φορά θα έχουμε επόμενο, άλλο Κορεάτη. Παναγιώτα, μπορείς να μου βάλεις την επόμενη φορά Κορεάτης, ο πρωταγωνιστής από το όνομά μου λέγεται η σειρά στο Netflix και είναι Κορεάτικη. Παραγγελιές. Σε παρακαλώ, σημείωσέ το και μην τον ξεχάσεις. Είναι τη θέση που έχει στην καρδιά, στο μυαλό μου, στην καρδιά μου. Θα σου πω. Πώς είμαι καψουρεμένη. Ένα Brad Pitt, δύο αυτός που δεν θυμάμαι το όνομά του, κάπως με γιόμιου μου. Φαντάσου. Τόσο την τρίτη ψηλά. Θέση την έχει ο Άρου. Τόσο ψηλά ο Κορεάτης. Περιμένω κι εγώ να το δω την επόμενη φορά. Έχω μεγάλη περιέργεια τώρα. Παιδιά. Εδώ, Ντόν Γιου, πολύ δυνατός. Δεν ξέρω τι πράγμα, από πότε βγάζει γοητεία σε μένα ένας Κορεάτης. Δεν το περίμενες. Δεν το περίμενα ποτέ. Λοιπόν, πάμε να σου πει για τον Gong Yoo να μαζέψω τα σάλια μου. Η ρουτίνα προπόνησή του περιλαμβάνει πιέσει στο στήθο, πιέσει πάγκου τόσο σε κλίση όσο και σε πτώση. Και το μηχάνημα deep. Οκ. Στήθο γενικά. Deep είναι αυτό που τα κρατά έτσι. Deep είναι αυτό, οι βυθίσει που κάνει προ τα κάτω. Στο δίζυγο, α πούμε. Δεν τα κάναμε αυτά. Οκ. Πουλ στήθο, βάρη λοιπόν, οπότε κάνει. Για πάμε άλλο. Ο Gong Yoo μα. Πηγαίνει στο γυμναστήριο κάθε μέρα για 2,5 έως 3 ώρες, αγόρι okay, μου. Οπότε αγόρι μου. Βλέπεις ότι ένα τέτοιο σώμα θέλει και πολλές ώρες. Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο να κάνεις 2 με 3 ώρες προπόνηση για να κάνεις αυτό το σώμα, αλλά λογικά έχει και κάποιο πάθος με τη γυμναστική. Ναι, ο ίδιος ακριβώς αυτό λέει ότι έχει μία αιμονή με την γυμναστική. Ναι, αλλιώς δεν θα έκανε 3 ώρες την ημέρα. Εντάξει, τον βοηθά να νιώθει καλύτερα, αλλά και να του επιτρέπει να τρώει ό,τι θέλει. Και να διατηρεί αυτό το six pack, το ripped, το shredded. Πόσο μυστικό αυτό όμως. Κάνεις όσο περισσότερη γυμναστική κάνεις, ανάλογα να την αντέχει και το σώμα σου βέβαια για να κάνεις καλή αποκατάσταση, μετά τρως αντίστοιχα και ό,τι θέλει. Σε θερμίδες, γιατί αντίστοιχα καίς πάρα πολύ. Κάτσε, γιατί προσέχει και τη διατροφή του. Ναι, αλλά και πάλι σίγουρα θα προσέχει, αλλά αφού κάνει και τόσο γυμναστική, θα έχει και το περιθώριο να φάει παραπάνω. Παιδιά, μπορούμε να ξαναδούμε τη φωτογραφία, υπάρχει περίπτωση. Γιατί μου έχει κάτσει τώρα στο μυαλό αυτό το ασπρόμαυρο το πράγμα με την αντίθεση πάρα πολύ έντονα. Υπάρχει περίπτωση να την ξαναδούμε. Είναι η φωτογράφηση που σου κάνει αίσθηση. Πω. Και καλά, για τη φωτογράφηση. Την ίδια φωτογραφία θέλω. Την ασπρόμαυρη. Θα σου συνεχίσω εγώ μέχρι να φορτώσουμε φωτογραφιούλα. Και θα σου πω ότι επιλέγει το φαγητό του όπως θα έκανε ένας αθλητής, επιλέγοντας πράγματα όπως στήθος κοτόπουλου, γλυκοπατάτες και λαχανικά. Τέλεια. Ας πούμε και σαν επιλογή, στήθος κοτόπουλου, γλυκοπατάτα, λαχανικά. Τέλειος συνδυασμός. Πω. Ναι, εξαιρετικός. Είναι και η πόζα και η φωτογραφία. Ορφέα, τι λες εσύ σαν φωτογράφος. Για πες. Πολύ καλός, λέει ο Ορφέας. Ρε Ορφέα, δεν σ' αρέσει. Για το σώμα, για το σώμα. Ή δεν μπορείς να κρίνεις. Επειδή είναι ομόφυλος. Όχι, μπορώ, ρε. Ωραίος. Πολύ γραμμωμένος, γραμμωμένη κοιλιά φουλ, γραμμωμένα χέρια. Δεν έχει πάρα πολύ όγκο, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατός. Δεν έχει πολύ όγκο. Πώς έγινε και μου έκατσε εμένα στο μυαλό αυτή η φωτογραφία, δεν ξέρω. Λοιπόν, προτιμάει να μαγειρεύει με πολύ λίγο λάδι και χρησιμοποιεί με φιδό καρικεύματα, αφού μαγειρεύεις. Τελείωσε, έγινε. Οκ, οπότε λίγο λάδι, πιο στεγνή διατροφή. Τα καρικεύματα, οκ, ο καθένας μπορεί να βάλει όσο θέλει, γενικά δεν έχουν τεχνίδες. Είναι νοστιμάδα, δεν είναι χωρίς τεχνίδες. Δεν επηρεάζουν και κάπου, οπότε ναι, βάζετε άφοβα. Λοιπόν, ακόμα και όταν πρόκειται να απολαύσει μια μέρα πάτης, κάνει check-in πρώτα με τον προπονητή του. Για παράδειγμα, όταν θέλει να πιει μια μπύρα με το γεύμα του με βοδινό κρέας, ο Gong Yoo θα πάρει το πράσινο φως από τον προπονητή του πριν πιει και θα περιορίσει την κατανάλωση μπύρα στα 500 ml.
Okay, οπότε φαντάζομαι. Εντάξει, μονικό είναι, παιδιά, με τη διατροφή. Είναι λίγο. Και με τη διατροφή και με τη γυμναστική. Οπότε είναι καταναγκαστικότερο αυτό. Ναι, κάνει τρεις. Αλλά άμα του ταιριάζει και αυτό θέλει να κάνει και γιατί θέλει να έχει ένα συγκεκριμένο φυσικό. Okay. Υπάρχουν γυναίκες τώρα σαν εμένα που κάνουν όπως κάνω εγώ. Πώς, δηλαδή. Υπάρχουν και άλλες γυναίκες εκεί έξω που κάνουν όπως κάνω εγώ όταν δουν αυτή τη φωτογραφία. Α, σίγουρα. Δεν θα είναι. Υπάρχουν. Άρα, ό,τι κάνει αξίζει. Που το κάνει. Κατάλαβες. Οπότε, ναι, άμα του ταιριάζει και αυτό αισθάνεται καλά και έχει και το χρόνο και τη διάθεση να κάνει τόσο γυμναστική και να φτιάχνει και τα γεύματά του έτσι και πίνει και την πύρα του τελικά, απλά okay, είναι λίγο περιορισμένος. Οκ, okay, μια χαρά, γιατί όχι. Εμένα δεν μου φαίνεται τόσο ψυχαναγκαστικό. Πώς λέμε σ' αγαπώ στα κορεάτικα. Κόλλησε, κόλλησε. Νιό. Λοιπόν, ας το κλείσουμε το επεισόδιο, γιατί... Φύγαμε. Γιατί παρεκτρέπομαι. Αυτό, παιδιά, ήταν το Fit Me Up by Φυλακή για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ο Παναγιώτα μας δίνει εδώ πέρα celebrity φωτιά. Ανυπομονώ για τον αυριανό, δεν έχω ιδέα ποιος θα είναι. Αυτά, μέχρι αύριο. Γυναίκα έχουμε αύριο, με ενημερώνει τώρα. Μέχρι αύριο, εσείς stay fit, παιδιά. Εδώ είμαστε να μαζέψουμε λίγο τα κιλάκια των Χριστουγέννων και των γιορτών. Αλλά μην ξεχνάτε ότι χαλάλι μας και αγαπάμε τον εαυτό μας και με τα παραπανήσια μας κιλάκια. Κάποια στιγμή θα τα ξεφορτωθούμε και αυτά τα παραπανήσια σιγά-σιγά με δουλειά. Σιγά-σιγά με προσπάθεια, υπομονή. Αυτό. Ακολουθεί σιγά-σιγά ένα προγραμματάκι και έρχονται τα αποτελέσματα. Αλλά θέλω να πω κάτι για κλείσιμο σήμερα. Γιατί είχα μια συζήτηση και μου λέει: εντάξει, λέει, όταν τα χάσω και αυτά τα κιλά, τότε θα αγαπήσω τον εαυτό μου. Άκυρο, δεν είναι έτσι. Άκυρο, μεγάλο άκυρο αυτό. Αγαπάς τον εαυτό σου με τα εξτρά τα κιλάκια σου και θα τον αγαπάς. Και επειδή τον αγαπάς και θέλεις να τον προσέχεις, αρχίζεις και τον προσέχεις. Και κάνεις γυμναστική και αργότερα απαλλάσσεσαι και από τα κιλάκια σου τα περιτά. Αυτά, παιδιά. Πολύ σωστή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μία ώρα εδώ στο MTV. Γεωργία Κουτσοκώστα και Δημήτρης Δρέσος εδώ για σένα για να σε κάνουν fit. Τέλεια, φύγαμε. Φιλιά πολλά.